Φωτιά έχουν πάρει τα τηλέφωνα των προσωπικών ιατρών από ασθενείς που ζητούν να εξεταστούν αφού οι ογενείς λοιμώξεις σε συνδυασμό με την γρίπη και τον κορονοϊό σαρώνουν αυτή την περίοδο. Εκείνο που βλέπουμε είναι ότι όλος ο κόσμος με το πρώτο πονόλεμο πτύχαν κλπ. Τηλεφωνούν κατά δεκάδες στα ιατρία των προσωπικών ιατρών και ζητούν όλοι να εξεταστούν. Κάτι που δεν είναι εύκολο και ούτε και ενδείκνεται στις πλήστες των περιπτώσεων. Δηλαδή, στις ιώσεις, το καλό είναι να περιοριστούμε στο σπίτι μας, να επικοινωνήσουμε με τον γιατρό μας, να μας καθοδηγήσει. Αυτό είναι το σωστό που πρέπει να κάνουμε. Με τους προσωπικούς ιατρούς να δίνουν σε πρώτη φάση καθοδήγηση στους ασθενείς τηλεφωνικώς, μέχρι ότου ξεκαθαρίσει και το κατά πόσον ο ασθενής νοσεί με κορονοϊό. Μιλούμε με τους ασθενείς μας, αντιλαμβάνεστε, όσο είναι ασφαλές και αν είναι από το τηλέφωνο, ναι, προσπαθούμε να καθοδηγήσουμε, να δούμε τι συμβαίνει από το τηλέφωνο. Αρκετούς ασθενείς, όταν βλέπουμε ότι υπάρχει ανάγκη, τους φέρνουμε στα ιατρία για εξέταση. Οπωσδήποτε για να αποκλείσουμε, διότι υπάρχουν και άλλα νοσήματα που κάνουν πυρετούς. Άρα, ναι, μιλούμε με τους ασθενείς μας και τους καθοδηγούμε ανάλογα. Σίγουρα όμως είναι παρακινδυνευμένο το να θέσεις τη διάγνωση από το τηλέφωνο. Γιατί είναι πολύ σημαντική παράμετρο στη διάγνωση, η κλινική εξέταση. Οπότε, ίσως σε πρώτη φάση η επικοινωνία είναι για να κατευθύνουμε τον ασθενή μας. Αλλά θα πρέπει να τον εκτιμήσουμε το ιατρείο για να μπορέσουμε και να δώσουμε τη σωστή αγωγή, αλλά και να του δώσουμε και το πλάνο της παρακολούθησης. Γιατί το πιο σημαντικό πράγμα στις λοιμώξεις, ειδικά του αναπνευστικού, είναι να έχεις μια στενή επαφή με τον ασθενή και μπορεί να χρειαστεί και επανεκτίμηση. Από την άλλη, οι ειδικοί επισημαίνουν πως θα πρέπει να μπει φρένο και στην αλογιστή χρήση των αντιβιωτικών. Αρκετοί είναι που ζητούν αντιβίωση γιατί έτσι έχουν μάθει δυστυχώς, αλλά αυτό πρέπει να σταματήσει και πρέπει να δίδεται η αντιβίωση εκεί και όπου χρειάζεται. Εύχομαι και ελπίζω να μην δουν εύκολα οι γιατροί αντιβίωση. Για να καταλήξει πως η χρήση αντιβιωτικών δεν έχει καμία θέση, ειδικά τις πρώτες μέρες της νόσησης με γρήπη ή κορονοϊό.